Στις 21 του Γενάρη και στις 4 του Φλεβάρη, κλείνουμε τρία χρόνια από τα μαζικά συλλαλητήρια για το Μακεδονικό στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα αντίστοιχα. Τρία χρόνια από τότε που εκατοντάδες χιλιάδες άτομα βρέθηκαν στου δρόμου, υπερασπίζοντας την ελληνική ιστορία και κληρονομιά από το, όπω έλεγαν, ψεύτικο έθνο που είχε δημιουργήσει ο Τίτο. Με αφορμή την επέτειο αυτή, λοιπόν, κάποια σχόλια που έχουν γραφτεί στο κανάλι, αλλά και την ανάγκη να σπάσει παραπληροφόρηση από τη μία πλευρά του YouTube, το επόμενο βίντεο θα εξετάσει την έννοια του έθνου και τι άποψη έχουν οι αναρχικοί γι' αυτό, τώρα που το κίνημα των Μακεδονομάχων έχει σιγά σιγά γυρίσει στο σπίτι του μπερδεμένου. Το βίντεο αυτό δεν μπορώ να πω πω θα μιλήσει εκ μέρου όλων των αναρχικών, παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ ένα έργο που είναι τόσο περίπλοκο και με τόσα αλληλένδετα θέματα, που σίγουρα θα μείνει κάτι απ' έξω. Τα σχόλια λοιπόν από κάτω είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα τι είναι έθνο, πώ το ορίζουμε, ποια είναι αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν και ενοποιούν διαφορετικέ πληθυσμιακέ ομάδε. Κάνοντα μια γρήγορη επισκόπηση στη βιβλιογραφία, αμέσω μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η συζήτηση για το έθνο και τον εθνικισμό έχει δύο διαφορετικέ θεωρητικέ αφετηρίε. Συναντάμε λοιπόν θεωρίε που βλέπουν το έθνο ω μια αϊστορική πραγματικότητα που υπάρχει πάντα το έθνο κάποια στιγμή, αντιλαμβανόμενο τη μοναδικότητά του, συγκροτείται σε ενιαία πολιτική κοινότητα με κοινή ιδεολογία, τον εθνικισμό και κοινή ταυτότητα. Αυτή η οικογένεια των θεωριών ονομάζεται εθναπνευστική, καθώ θεωρεί ότι η τομή που δημιουργεί τελικά το σύγχρονο φαινόμενο των εθνών είναι απλώ μια στιγμή συνειδητοποίηση μια αιώνια πραγματικότητα. Από την άλλη, υπάρχουν θεωρίε που βλέπουν το έθνο ω ένα σύγχρονο δημιούργημα τη νεωτερικότητα, ω ένα κοινωνικο-ιστορικό φαινόμενο που δεν μπορεί να μελετηθεί χωρί το του στοιχείο, δηλαδή την εθνικιστική ιδεολογία. Το έθνο, επομένω, γεννιέται στην ελευθερικότητα και μέσα από την ιδεολογία του. Όπω αναφέρει και ο Γκέλνερ, τα έθνη γεννιούνται από τον εθνικισμό και όχι το αντίστροφο. Για την πρώτη θεωρία, την οποία χρησιμοποιούν οι Έλληνε εθνικιστέ, αρέσκονται στο να επικαλούνται τι αγαπημένε του πηγέ, του αρχαίου Έλληνε φιλοσόφου. Προσπαθούν να νομοποιήσουν την ιδεολογία του, λέγοντα πω ο Αριστοτέλη έλεγε ότι τα έθνη είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, καθώ ο άνθρωπο νιώθει την ανάγκη σαν κοινωνικό όν να οργανώνεται σε κοινωνίε και τα χωριά να οργανώνεται μαζί με πόλεις, κράτη και ούτε καθεξής. Προφανώ τα λόγια του Αριστοτέλη χρησιμοποιούνται ευκαιριακά για δύο λόγου. Πρώτον, ο Αριστοτέλη εννοούσε τα έθνη διαφορετικά από ό,τι σήμερα. Δεύτερον, αν μεταφράσει με ένα διαφορετικό τρόπο τα λόγια του, οι αναρχικοί δεν διαφωνούν καθόλου στην ανάγκη του ανθρώπου να οργανώνεται σε κοινότητε. Για το πρώτο λόγο, προσπαθήστε να ταξιδέψετε 2.500 χρόνια πριν. Φανταστείτε ένα κόσμο που το 98% του πληθυσμού δεν ξέρει να διαβάζει, να γράφει, να επενδύει το χρόνο του σε κάτι άλλο πέρα από μια συνεχή προσπάθεια για να καλυτερέψει κάπω τι συνθήκε τη επιβίωσή του. Φανταστείτε έναν κόσμο που ο μόνο τρόπο να ταξιδέψεις είναι μέσω του εμπορίου, του πολέμου ή κάποιου θρησκευτικού προσκυνήματο. Ε, λοιπόν, αυτό είναι ένα κόσμο που το μέσο άτομο έχει πολύ πιο περιορισμένη έννοια για το τι είναι και από τι αποτελείται μια κοινωνία. Στην τελική δεν τον νοιάζει κιόλα τόσο πολύ. Ο Benedict Anderson, ο οποίο θεωρείται ίσω ο σημαντικότερο θεωρητικό γύρω από το θέμα του έθνου, θεωρεί πω τα έθνη με την έννοια που την εννοούμε σήμερα δημιουργήθηκαν σιγά σιγά στην αναγέννηση. Πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη, η αίσθηση τη κοινότητα στα μεσαία ή χαμηλότερα στρώματα άρχισε να δημιουργείται όταν οι αρχέ, π.χ. στη Γαλλία, την Ιταλία κτλ., σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τα λατινικά στι επίσημε ανακοινώσει του, μια γλώσσα που δεν ήξεραν να μιλάει πολλοί κόσμο, και να υιοθετούν τι τοπικέ γλώσσε που καταλάβαιναν όλοι. Εξίσου σημαντικό ρόλο έπαιξε και η δημιουργία του τύπου, καθώ πλέον οι πολίτε μπορούσαν να διαβάσουν στι εφημερίδε τα νέα τη διπλανή πόλη, αλλά και μέσω των βιβλίων, όπου διάβαζαν περιπέτειε όπου μπορούσε να περάσει ένα όχι και τόσο διαφορετικό άτομο από αυτού εκατοντάδε χιλιόμετρα μακριά. Ο Άντερσον γράφει: Με μια θετική έννοια, η φαντασιακή σύλληψη των νέων κοινοτήτων, των εθνικών, έγινε δυνατή χάρη σε μια εν μέρει τυχαία εκρηκτική όμω αλληλεπίδραση μεταξύ ενό συστήματο παραγωγή και παραγωγικών σχέσεων. Μια τεχνολογία των επικοινωνιών, η τυπογραφία και του μοιραίου τη ποικιλία των ανθρώπινων γλωσσών. Ο δεύτερο λόγο είναι πω όταν οι εθνικιστέ υιοθετούν τα λόγια του Αριστοτέλη, υπονοούν ότι αυτοί είναι οι μόνοι εκφραστέ του λόγου του, πω είναι οι φυσικοί συνεχιστέ μια ιδεολογία που έχει μείνει ίδια και απαράλλαχτη εδώ και χιλιάδε χρόνια. Κάτι το οποίο προφανώ και δεν ισχύει. Οι αναρχικοί, όταν λένε πω δεν πιστεύουν στα έθνη ή πω τα έθνη είναι φαντασιακέ κοινότητε, δεν σημαίνει πω αρνούνται το γεγονό ότι ο άνθρωπο έχει την αίσθηση τη κοινότητα ή πω δεν έχει την ανάγκη να οργανώνεται. Επίση, δεν σημαίνει πω οι αναρχικοί αυτόματα προτάσουν ή τάσσονται υπέρ μια ίδια και απαράλλαχτη παγκόσμια κουλτούρα, την οποία χρηματοδοτούν κάποιοι δισεκατομμυρίουχοι οι οποίοι θέλουν να μα κάνουν όλου ρομπότ. Εξάλλου, για όποιον δεν ενημερώνεται από το Sky για το πώ είναι οι αναρχικέ καταλήψει, δεν είναι λίγοι οι χώροι που παρέχουν δωρεάν μαθήματα παραδοσιακών χωρών, μαθήματα ελληνικών για όσου θέλουν να μάθουν ή διοργανώνουν βραδιέ με παραδοσιακή μουσική. Εκτό αυτών όμω, ένα μεγάλο μέρο του αναρχικού αγώνα στην Ελλάδα και παντού είναι αυτό ενάντια του απεικιοκρατισμού, οι απεικισμένοι λαοί έχουν το δικαίωμα να ανασυγκροτήσουν τι κοινότητέ του, τι γλώσσε του και τα συστήματα γνώση του, τα εδάφη του και τα οργανικά του συστήματα. Όλα τα παραπάνω είναι πραγματικότητε που μέλη διαφόρων κοινοτήτων αναγνωρίζουν ω σημερινέ ανάγκε του. Ο κόσμο ενό τόπου πρέπει να μπορεί να έχει το πρώτο λόγο και να υπερασπίζεται τη γη του ενάντια στα συμφέροντα άλλων. Αυτό στο εξωτερικό μεταφράζεται στου αγώνε π.χ. των Ιθαγενών στη ΣΥΠΑ ή στη Λατινική Αμερική ενάντια σε κάποια ιδιωτικά συμφέροντα που θέλουν να καταστρέψουν τη γη του στο όνομα του κέρδου. Στην Ελλάδα μπορούμε να το δούμε αυτό π.χ. στον αγώνα των κατοίκων τη Χαλκιδική, που στέκονται ενάντια στη λειτουργία των μεταλλίων χρυσού, ή των κατοίκων τη Τίνου, που παλεύουν για να μην καταστραφεί ο φυσικό πλούτο του νησιού για να πραγματοποιηθούν κάποια κακοφτιαγμένα project ελληνικών πάρκων. Τέτοιε επενδύσει σημαίνουν πολλά λεφτά για κάποιου καπιταλιστέ, ενώ παράλληλα οι ντόπιοι βλέπουν το τόπο του να καταστρέφεται, την υγεία του να χειροτερεύει λόγω τη υποβάθμιση τη περιοχή και τη ζωή του να εξαρτιέται από ένα μηνιάτικο που του έχει υποσχεθεί κάποια εταιρεία. Εντελώ ηρωνικά, οι εθνικιστέ, οι οποίοι θεωρούν πω είναι αυτοί που παλεύουν για την πατρίδα, δεν ασχολούνται καθόλου με αυτού του είδου αγώνε. Μάλιστα, βρισκόνται πολλέ φορέ στην απέναντι πλευρά. Οι αγωνιστέ τη Χαλκιδική, για παράδειγμα, έχουν πέσει πολλέ φορέ θύματα φασιστικών επιθέσεων. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία τη εθνικιστική ομάδα Ιερό Λόχο να ποζάρει με πανό που ζητάει από την καναδέζικη εταιρεία Eldorado να φύγει από τι κουριέ. Και αυτοί κατηγορούν του αναρχικού πω είναι τσιράκια τη Νέα Πραγμάτων. Εξού λοιπόν και το διάσημο σύνθημα. Οι φασίστε θέλουν εμφύλιο των φτωχών, αφού είναι τα τσιράκια των καπιταλιστών. Ο Άντερσον στο βιβλίο του Φαντασιακέ Κοινότητε δεν είναι ορισμό του έθνου αρκετά περιγραφικό και σαφή. Το έθνο λοιπόν λέει αποτελεί μια ανθρώπινη κοινότητα η οποία φαντάζεται τον εαυτό τη ω πολιτική κοινότητα, εγγενώ οριθετημένη και ταυτόχρονα κυρίαρχη. Αποτελεί κοινότητα σε φαντασιακό επίπεδο, επειδή κανένα μέλο, ακόμα και του πιο μικρού έθνου, δεν θα γνωρίσει ποτέ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη, δεν θα συναντήσει ούτε καν θα ακούσει γι' αυτά, όμω ο καθένα έχει την αίσθηση του συνανίκη. Οι αναρχικοί λοιπόν, οι οποίοι παλεύουν για μια απελευθερωμένη κοινωνία, στέκονται ενάντια στην έννοια του έθνου, καθώ μπορεί να ενώνει διαφορετικά μέλη μια κοινότητα που μπορεί να έχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. Π.χ. ένα ψαρά στη Λέσβο με το μαρινάκι. Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει να προσανατολίζει του πιο φτωχού και να ξεχνάει την εκμετάλλευσή του στο όνομα ενό ξένου εχθρού. Σου λένε π.χ. ξέχνα την ανεργία, του μισθού τη πείνα, τα 12 ώρα στη δουλειά και ενώ σου μαζί μα εναντίον στου Τούρκου που θέλουν το κακό μα. Και το ίδιο λένε οι Τούρκοι στα δικά του χαμηλότερα στρώματα και ούτω καθεξή. Βέβαια, τα πράγματα προφανώ και δεν είναι τόσο απλά. Κάποιο θα μπορούσε να πει έξυπνα, ακόμα και αν τα έθνη είναι όντω φαντασιακέ κοινότητε, δεν μπορεί να πει το ίδιο για κάθε ομαδοποίηση τη κοινωνία. Το ίδιο δεν ισχύει και για του αναρχικού. Όταν δελώνει κάποιο αναρχικό, δεν θεωρεί τον εαυτό του αυτόματα και μέρο μια φαντασιακή κοινότητα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η ανάλυση των αρχικών νόμων δεν τελειώνει εκεί. Ο απότερο σκοπό είναι να υπογραμμιστεί ο τρόπο με τον οποίο, κάτω από την ομπρέλα του έθνου, οι πλούσιοι χρησιμοποιούν του καταπιεσμένου για να καταφέρουν έτσι να σπέρνουν διχόνοια σε όποια κομμάτια τη κοινωνία προσπαθούν είτε να αμφισβητήσουν την όρμα ή να την ανατρέψουν με κάποιο τρόπο. Το θέμα είναι να έχει κάθε άτομο κριτική σκέψη και να μην εργαλειοποιείται από κανέναν και για κανέναν λόγο. Να στηρίζει την άποψή του και τι αρχέ του με τρόπο αυθεντικό σε αλληλεπίδραση με τα άτομα τη κοινότητά του και πάντα με βλέψη προ την επίτευξη τη μεγαλύτερη πιθανή ελευθερία και ισότητα για όλου. Η αλήθεια είναι πάντως πως δεν απορρίπτουν όλες οι επαναστατικές ιδεολογίες στην έννοια του έθνους εντελώς. Οι κομμουνιστές, οι άλλες ανερχοκομμουνιστικές οργανώσεις π.χ. δεν αμφισβητούν τα έθνη, αλλά τη βάζουν κάτω από ένα ταξικό μεγενθητικό φακό. Δεν αρνούνται π.χ. την ύπαρξη του ελληνικού έθνου, αλλά λένε: Αφού πέντε οικογένειε είναι αυτέ που επιλέγουν με την επιρροή του αυτά που θα μαθαίνουμε στο σχολείο ή το τι λένε οι ειδήσει, τότε σίγουρα η άποψη που έχουμε για το τι είναι οι Έλληνε, ο Ελληνισμό ή η Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κριτικάρει του καταπίστε μα. Συνεπώ, πιστεύουν πως αν θε να είσαι πραγματικό Έλληνα πατριώτη, τότε πρέπει να παλεύει συνέχεια ενάντια στην άρχουσα τάξη, να είσαι αλληλέγγυο με τα χαμηλότερα στρώματα, να μάχεσαι και να δίνει φωνή σε αυτού που δεν έχουν. Ο πραγματικός πατριώτης είναι αυτό που δέχεται τους πρόσφυγες. Αυτό που σέβεται τη διαφορετικότητα του άλλου και ας έχει διαφορετικό φίλο, χρώμα, μιλάνε διαφορετική γλώσσα, έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό κτλ. Αντιθέτως, οι εθνικιστές αγαπάνε την πατρίδα τους με ένα πολύ συγκεκριμένο όρο. Λένε: Εγώ αγαπάω τη χώρα μου και του Έλληνε. Και όταν το λένε αυτό, εννοούν: Αγαπώ μόνο αυτού που μοιάζουν με μένα. Δεν αγαπώ του Έλληνε κομμουνιστέ, του Έλληνε αλόθριστου, του Έλληνε ναρκωμανεί, του Έλληνε ομοφυλόφιλου, τι Ελληνίδε που απαιτούν να έχουν τον ίδιο μισθό με μένα κτλ. Επίση, κάποιοι άλλοι θεωρούν πω είναι λάθο να κριτικάρουμε εντελώ την ιδέα του εθνικισμού, γιατί αυτή η έννοια μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα σε άλλα μέρη του κόσμου, όπω π.χ. στη Λατινική Αμερική. Πολλέ επαναστάσει σε απεικισμένε χώρε είχαν βασιστεί πάνω σε εθνικέ ιδέε, όπω η απελευθέρωση τη Κούβα, όπου ένα από του βασικότερου εμπνευστέ των Κουβανών στο πόλεμο με τη ΣΥΠΑ ήταν ο Χωσέ Μαρτί, ένα εθνικιστής ήρωας που υπάρχει μέχρι και σήμερα στην ετικέτα πολλών πουρων. Λένε μάλιστα πω το να συνδέει εντελώ τον εθνικισμό με τον φασισμό, παρά την όποια καλή θέληση που μπορεί να έχει, βοηθάει στην απαξίωση αγώνων που υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπω στην Παλαιστίνη ή στο Κουρδιστάν, όπου στην περιοχή τη Ροζάβα 10.000 γυναίκε πήραν τα όπλα ενάντια στο Ισλαμικό κράτο. Βέβαια, ακόμα και αυτοί που το λένε αυτό αναγνωρίζουν πω υπάρχουν σίγουρα προβληματικοί απεικιοκρατικοί εθνικισμοί, όπω αυτοί που μπορεί να βρει κάποιο στην Ινδία ή την Ινδονησία. Βέβαια, μια κριτική που κάνουν συγκεκριμένοι αναρχικοί είναι πω οι κομμουνιστέ με αυτή τη θεωρία προσπαθούν απλώ να κερδίσουν κόσμο με το μέρο του, πατώντα σε μια ήδη δημοφιλή ιδεολογία, αυτή του πατριωτισμού. Θεωρούν πω, αν και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να συγκεντρώσει ένα αριθμό κόσμου με το μέρο σου, δεν βοηθά πραγματικά την κάθε ατομικότητα να απελευθερωθεί. Αν θέλουμε να απελευθερωθεί η κοινωνία, τότε πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Ότι δηλαδή τα έθνη είναι μια παγίδα και θα πρέπει να είμαστε σκεπτικοί σε αυτού που προτάσουν την εθνική ενότητα σαν λύση για κάθε πρόβλημα. Χωρί αυτό να σημαίνει βέβαια πω δεν αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων κοινοτήτων, την εξάρτησή του με το φυσικό του περιβάλλον κτλ. Το αντίθετο μάλλον. Όταν οι εθνικιστέ λένε πω πρέπει να προστατέψουμε την κουλτούρα μα, πρώτα απ' όλα ακόμα και μεταξύ του έχουν πολύ διαφορετικέ έννοιε στο κεφάλι του. Το έθνο είναι τόσο ρευστό σαν έννοια και διαφέρει πάρα πολύ από τι εμπειρίε που έχει ο καθένα. Άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη Ελλάδα ένα άνεργο στην Αλεξανδρούπολη ή έναν επιχειρηματία στη Σαντορίνη. Αλλά όσο μπερδεύεται μέσα από τι εμπειρίε του καθενό, τόσο μπερδεύεται και μέσα στον χρόνο. Η ελληνική κουζίνα, η ελληνική γλώσσα, η ελληνική μουσική δεν είναι η ίδια. Μέσα στον χρόνο. Εμπλουτίζεται διαφορετικά με τον καιρό από τι διαφορετικέ επιρροέ, κοινωνικέ ή πολιτικέ. Συνεπώ, ο αγώνα για τη διατήρηση τη κουλτούρα φαντάζει ένα αγώνα που δεν γίνεται να κερδίσει, αφού είναι μια διαδικασία που γίνεται μόνη τη, είναι ένα μέρο τη ανθρώπινη ιστορία. Και όταν λέμε ιστορία, εννοούμε την επιστήμη η οποία καταγράφει την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα στον χρόνο, και όχι όπω τη χρησιμοποιούν οι εθνικιστέ, οι οποίοι προσπαθούν να μα την παρουσιάσουν σαν ένα παραμύθι με γραμμική συνέχεια και ήρωα τον κάθε διαφορετικό λαό. Όπω καταλαβαίνετε, το εθνικό ζήτημα είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν έχει λήξει στη συζήτηση του χώρου που λέγεται αντιξουαστικό ή αναρχικό. Και ένα μικρό βιντεάκι σαν αυτό σίγουρα δεν μπορεί να αναλύσει όλου του παράγοντε που σίγουρα έχουν μείνει απ' έξω. σω πάντω η πιο σωστή τοποθέτηση είναι αυτή που λέει πω το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν ή όχι τα έθνη, αλλά να μην αφήνει τον εαυτό σου να εργαλειοποιείται κάτω από τέτοιε ομπρέλε. Ελπίζω μέσα από το βίντεο να κατάφερε να ρίξω λίγο φω στην άλλη πλευρά του debate γύρω από τα έθνη και τον εθνικισμό. Μετά από αυτή την εισαγωγή, την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και ένα βιντεάκι για το μακεδονικό. Αν θέλετε αφήστε σχόλιο, ακολουθήστε το κανάλι και κάντε ένα share το βίντεο.